Ακούτε Studio Ρέθυμνο 980 FM Stereo. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 932. Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 1 με 2 το μεσημέρι, με τον Αντώνη Βαμιεδάκη, στο στούντιο Ρέθυμνο 980. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογοι», μια εκπομπή η οποία επιδιώκει να παρουσιάζει ανθρώπους που με το έργο, τη δράση και το λόγο τους εμπνέουν. Η εκπομπή «Διάλογοι» φωτίζει πτυχές στις θεματικές ενότητες της παιδείας, του πολιτισμού και της υγείας. Στοχεύει να ενθαρρύνει συζητήσεις γύρω από κέρια ζητήματα της ζωής, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, να παρουσιάσει ανθρώπους που προωθούν την καινοτομία στη σκέψη και να χτίσει γέφυρες συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από το στούντιο Ρέθυμνο 980. Το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκπομπής που υπάρχει στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook με τίτλο «Διάλογοι στο στούντιο Ρέθυμνο 980». Στον ήχο είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη, το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι σύνθεση του Μανώλη Ανδρέου, στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιεδάκης. Φίλες μου, αγαπητές φίλες και φίλοι, το σημερινό μας θέμα είναι ανοιχτά σχολεία σε ανοιχτές κοινωνίες. Το στίχημα που όλοι οι εμπλεκόμενοι με την εκπαίδευση καλούνται να κερδίσουν έχει να κάνει με το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Με την προσαρμογή του στα θέλω και πρέπει της παιδικής ψυχής, με το ξεδίπλωμα της δημιουργικότητας του δασκάλου, με το αγκάλιασμα όλων των μαθητών ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, χρώμα ή καταγωγή. Σήμερα, για να μπορούμε να μιλάμε για ένα σχολείο σύγχρονο, θα πρέπει πέρα από τη μάθηση και αγωγή που παρέχει στα παιδιά να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και στις ανάγκες του, να εκπαιδεύει στις ανθρωπιστικές αξίες, στη δημοκρατία, στο σεβασμό και στη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σε δεξιότητες κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης, όπως τη συνεργασία, την αυτοεκτίμηση, το σεβασμό, την αποδοχή του άλλου και την αλληλεγγύη μέσα από δράσεις και προγράμματα βιωματικού χαρακτήρα. Το ουσιαστικό και πραγματικό μήνυμα της εκπαίδευσης πρέπει να είναι το άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία και τα προβλήματά της, ώστε να καθοδηγεί τους μαθητές στην αναζήτηση της γνώσης και της αυτογνωσίας. Η εκπαίδευση ως μια πλατφόρμα αστήρευτης ενέργειας και μελέτης ιδεών καθίσταται τόσο σημαντική πηγή διάχυσης και αλληλεπίδρασης για έναν τόπο, καθώς η ίδια η κοινωνία συσπηρώνεται συνεχώς γύρω από το θεσμό του σχολείου και να αναδεικνύει νέες δυναμικές. Τη διερεύνηση των παραπάνω πεδίων επιχείρησε το Οικαστικό Εργαστήριο του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πλακιά και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου και απίφθινε πρόσκληση σε 13 καλλιτέχνες του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών Φλόρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα το ομοίωμα ως τέχνης έργο. Η εκπαίδευση ως δημιουργικό βίωμα, που πραγματοποιείται από την 1η του Μαρτίου και στην περιοχή του Πλακιά και λίγη αύριο. Σκοπός του προγράμματος είναι να ερευνήσει την αλληλεπίδραση της εκπαίδευσης με την διαδικασία της δημιουργίας μέσω ενός βιωματικού εργαστηρίου στο χώρο του σχολείου για τη δημιουργία έργων εκπαιδευτικών εργαστηρίων αλλά και παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή, μας λέει το δελτίο τύπου που έχει εκδώσει το σχολείο. Καλεσμένοι για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα ωραία και δημιουργικά που συμβαίνουν στον Πλακιά είναι ο κύριος Χάρης Κοντοσφύρης, οικαστικός, αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών Φλόρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει πραγματοποιήσει 18 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Σταμάτης Βεδουράς, δάσκαλος, διευθυντής Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πλακιά. Ο κύριος Γιώργος Πανταζής, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Φλόρινας, δάσκαλος οικαστικών του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου στον Πλακιά. Και η κυρία Νησίρα Λουκά, πνευματική σύμβουλος, πνευματική συνοδεία γένας και γονεϊκότητας και γραμματέας του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Πλακιά. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Διάλογοι». Σας καλωσορίζω όλους και εύχομαι να έχουμε έτσι μια ωραία συζήτηση που θα βοηθήσει και τους ακροατές μας να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει στο Πλακιά. Θα ξεκινήσω με σένα,
φίλε Σταμάτη. Θα μου επιτρέψει να μιλάμε τουλάχιστον μαζί στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε μερικά χρόνια. Και ξεκινώντας την κουβέντα μας, δεν μπορώ παρά να σε ρωτήσω να μας πεις για όλα αυτά τα πολύ ωραία και δημιουργικά που συμβαίνουν στο Δημοτικό Σχολείο του Πλακιά. Πριν λίγο καιρό πήρατε και κάποιο βραβείο στην ρομποτική. Τώρα κινητοποιήσατε ολόκληρη ομάδα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλή τον κύριο Κοντοσφύρη να έρθει και ήρθε μάλλον εδώ με παιδιά, με φοιτητές. Πώς τα καταφέρνετε όλα αυτά? Για πέστε μας, βάλε μας σε εισαγωγή. Ναι, καταρχάς είναι η ανάγκη που υπάρχει στο σχολείο λόγω της, το ότι είναι μακριά από ένα αστικό κέντρο. Τα παιδιά μας, οι μαθητές μας εκεί κάτω έχουν ανάγκη από το να πάει η επιστήμη, η τέχνη, η λογοτεχνία να έρθει κοντά τους. Είναι δύσκολη η πρόσβαση στο Ρέθυμνο, τα φαράγγια μας έχουν τα προβλήματά τους, το οδικό δίκτυο το ίδιο, οπότε προσπαθούμε το σχολείο του Πλακιά, αυτό το δημόσιο κτίριο, να είναι ανοιχτό σε όλους, ανοιχτό σε δραστηριότητες, όσο γίνεται περισσότερες, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των παιδιών εκεί τοπικά, χωρίς να χρειάζονται να πηγαίνουν έρχονται στο Ρέθυμνο και να γίνονται πάρα πολύ πλούσιες. Όλο αυτό η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Ο Σύλλογος Διδασκόντων πρώτα απ' όλα του σχολείου, οι γονείς του σχολείου που έχουν αναλάβει τα απογευματινά μαθήματα που γίνονται στο σχολείο και τα λειτουργούν άψογα με πάρα πολύ καλή οργάνωση και με πολύ πλούσιο πρόγραμμα, αλλά και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου αρρωγός σε ό,τι χρειαστούμε με πολύ μεγάλη αμεσότητα, αλλά και όλοι οι κάτοικοι και επιχειρήσεις περιοχής βλέπουν το σχολείο πια σαν ένα χώρο αναφοράς, σαν ένα κέντρο της περιοχής, όχι μόνο του Πλακιά αλλά και ολόκληρης της περιοχής που εξυπηρετεί το σχολείο μας, και προσπαθούν με κάθε τρόπο, ακόμα και χωρίς να τους καλέσουμε, με δική τους πρωτοβουλία να βοηθήσουν το σχολείο. Όλο αυτό δημιουργεί μια τεράστια δυναμική και μας και καταφέρουμε να έχουμε πολύ καλές συνθήκες για τα παιδιά, πολύ ποιοτικές, μόρφωσης, εκπαίδευσης, αθλητισμού, σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρει ένα παιδί. Και αυτό προσπαθούμε να τα ανοίξουμε και στη νεολαία, τη μεγαλύτερη, του γυμνασίου, του λυκείου, αυτά τα παιδιά που έχουν τελειώσει το σχολείο, τους κατοίκους της περιοχής, τους γονείς, τους ενήλικες, τους επισκέπτες. Γενικά δηλαδή το δημόσιο αυτό κτίριο να αξιοποιηθεί προς όφελος όλων, να είναι ανοιχτό όσο γίνεται περισσότερες ώρες της ημέρας, όσο γίνεται περισσότερες μέρες το χρόνο και να αξιοποιείται όσο γίνεται περισσότερο. Το σχολείο είναι 12 θέσιο, έχει... Το σχολείο αυτή τη στιγμή είναι λειτουργικά 10 θέσιο, δηλαδή λειτουργούν 10 τμήματα, έχει 152 μαθητές. Της ευρύτερης περιοχής. Της ευρύτερης περιοχής. Ξεκινάμε από Ασώματο, Λευκόγια και φτάνουμε μέχρι το Ροδάκινο. Τα παιδιά μας είναι μετακινούμενα με λεωφορεία. Γενικά είναι μια περιοχή που δεν έχει πολύ καλή πρόσβαση στο αστικό κέντρο και γι' αυτό προσπαθούμε να αυτοοργανωθούμε. Δημιουργείται μια κοινοτική λειτουργία στο σχολείο. Όλοι έχουν να παίξουν το ρόλο τους, και εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και ο Δήμος χρήσιμη, και οι κάτοικοι επιχειρήσεις. Ναι, όλοι νιώθουν χρήσιμοι και παίζουν το ρόλο που έχουμε συμφωνήσει και έχουμε μοιραστεί να παίξει ο καθένας. Και έτσι αναπτύσσεται πάρα πολύ όμορφα η όλη δράση και αφήνει πολύ καλό αποτέλεσμα και στα παιδιά αλλά και σε εμάς τους ίδιους, σαν ευχαρίστηση, σαν ότι βλέπουμε ότι προχωράνε τα παιδιά μας πάρα πολύ καλά. Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως και στις δράσεις, να πούμε και περισσότερα για το, για το σχολείο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κοντοσφύρη. Κύριε Κοντοσφύρη, μια τέτοια δράση εικαστικής τέχνης που στοχεύει στο να μάθει το παιδί να ζωγραφίζει, ή το κύριο χαρακτηριστικό της έχει την ευχαρίστηση και όχι την υποχρέωση? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το κυριότερο, η πιο σύγχρονη προσέγγιση θέλει τους ανθρώπους να γνωρίζουν ήδη. Δηλαδή ένα παιδί ξέρει ήδη να ζωγραφίζει, όλοι ξέρουν να ζωγραφίζουν, ακόμα και αυτοί που το αρνούνται. Οπότε θα έλεγα ότι για να επανέλθει η λειτουργία του εικάσματος, έτσι, πρέπει να πάρουμε ένα δεδομένο, ας πούμε, που είναι περισσότερο
νευροβιολογικής, ας πούμε, θα λέγα, αντίληψης. Η οπτική πλέον δεν βασίζεται στα μάτια, βασίζεται σε όλους αυτούς τους νευροβιαστές του σώματος, οι οποίοι καταγράφουν πληροφορίες, ας πούμε, θα έλεγα έτσι λίγο ένα εκλεκτικό παράδειγμα, οι εικόνες του αλόγου σε μένα βρίσκονται σε κάποιο κομμάτι του σώματός μου, των λουδιών σε άλλο κομμάτι του, και οπότε η σύνδεση με όλες τις αισθήσεις είναι λίγο πιο τονισμένη στην καινούργια οπτική που ερευνά, ας πούμε, η ανθρώπινη λειτουργία του σώματος. Και τώρα τι θέλουμε εμείς να κάνουμε μέσα από αυτά τα παραδείγματα, τα βιωματικά? Ένα παιδί είτε συμμετέχει ζωγραφίζοντας είτε παρατηρεί, να ενεργοποιήσει τη βένα περιοχή του κεφάλου του, έτσι ώστε αυτό να φαίνεται ότι είναι ένα καινούριο δεδομένο, μια καινούρια σύναψη. Για να καταλάβετε τι θέλω να πω, αρχίζει πλέον να θεωρείται ότι ένας άνθρωπος που πάσχει από κατάθλιψη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αναπτύσσονται καινούργιοι νευρώνες. Άρα, αν εσύ δώσει ένα ερέθισμα, και ο πολιτισμός το κάνει αυτό, η φαντασία αρχίζει και δημιουργεί αυτούς τους καινούργιους νευρώνες και έχουμε μια πιο υγιή πρόσβαση στις αισθήσεις μας. Οπότε, απαντώντας, σας λέω ότι η έρευνα που κάναμε στη συνεργασία με το σχολείο είναι να αναπτυχθεί μια αισθητική πρόταση και ταυτόχρονα τα παιδιά, μπαίνοντας μέσα στην συνθήκη αυτή, να μπορούν να επεξεργαστούν με ένα ιδιωματικό τρόπο δικό τους, όχι με τον επιβλημένο αναγνωστικό τρόπο που είχε μέχρι τώρα, ούτε τον εικονογραφικό. Έτσι. Ξέρετε, έχει κάνει σε μένα τουλάχιστον, αλλά και συζητώντας με φίλους το θέμα της εκπομπής που πρόκειτο να έχουμε σήμερα, έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος κατεβαίνει βαθμίδες, επιτρέψτε μου την έκφραση, κατεβαίνει και πηγαίνει με μικρά παιδιά του δημοτικού να διδάξει ή να τα ερεθίσει, όπως είπατε εσείς, να ερεθίσει το μυαλό τους και να τα κάνει να είναι λίγο πιο δημιουργικά. Εσείς καταρχήν έχετε ξαναδουλέψει με παιδιά έτσι όπως αυτό το πρόγραμμα τώρα που κάνετε αυτή την περίοδο? Στο πλαίσιο του όγκου του προγράμματος όχι, αλλά σχολεία στη Φλόρινα έχουμε συνεργασία και αντίστοιχα αποτελέσματα τα έχουμε δοκιμάσει. Τώρα, ας πούμε, για να καταλάβετε αυτή τη χρησιμότητα, και εξαρτάται πάρα πολύ από αυτή τη συγκυρία ποιοι άνθρωποι συντονίζουν εδώ, πώς η κοινότητα το αποδέχεται και η ανάγκη να υπάρχει αυτή η ανοιχτότητα του σχολείου είναι ένα ζήτημα όλων μας. Δηλαδή η δημιουργικότητα θέλει μια ανοιχτότητα. Δεν θέλει να καπηλευτεί κάτι, θέλει μια ανοιχτότητα. Πάνω χάρη, ένα μεγάλο έργο που υπάρχει εμφανή στο δημόσιο χώρο του σχολείου τώρα είναι ένα τεράστιο κύμα αναφορά σε έναν Ιάπωνα χαράκτη, τον Χοκουσάι. Αν κάποιος δει την αναπαραγωγή που πώς έγινε, αμέσως θα συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μια επιφανειακή επεξεργασία ενός μεγάλου κύματος κτλ. Έχει χαράξει στο ίδιο το έργο σε σχέση με το τοπίο, με τα γύρω βουνά, και ξαφνικά, ενώ έχουμε μια τοπική ζωγραφική πράξη πάνω σε έναν τοίχο, αυτό διαστέλλεται σε όλο το γύρω τοπίο και πλέον αυτό το έργο δεν είναι έργο τοιχογραφίας, είναι τοπίο το ίδιο. Ενσωματώνεται δηλαδή στο τοπίο. Ενσωματώνεται. Ας πούμε, οι μεγάλες καμπύλες των κυμάτων έχουν σχέση με τα πίσω βουνά. Εξαφανίζεται ο οίκος του σχολείου. Τα παιδιά που περνάνε κάθε πρωί από μπροστά από αυτό το έργο, σε λίγο θα το έχουν συνηθίσει. Αλλά δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν γιατί, όταν θα έχουν φτάσει 10 χρόνια, θα το θυμούνται ακόμα. Γιατί είναι ένα κομμάτι με το οποίο που το βιώνουν σαν να ήταν πάντα εκεί. Έτσι. Η μεγάλη καμπύλη του άλλου κύματος έχει σχέση με την κάτωψη του κόλπου του πλακιά. Άρα θέλω να πω ότι οι αναλογίες του έργου συνδέονται με την εμπειρία που έχει κάποιος από την ίδια τη φύση που τη θεωρεί δεδομένη. Ξαφνικά ένα μη δεδομένο έργο μπαίνει μέσα στα δεδομένα. Ο εγκέφαλος τα επεξεργάζεται μόνος του αυτό, όχι τα μάτια, ούτε τα αυτιά, ούτε οι αισθήσεις. Και αυτό θα φέρει σαν ένα αποτέλεσμα το έργο να είναι μεταγνώση, να είναι αυτορυθμιστικό για την εμπειρία που θέλει ο κάθε μαθητής να διαλέξει για τον εαυτό του. Κύριε Πανταζή, εσείς έχετε τελειώσει και εσείς την ίδια σχολή στη Φλόρινα. Είσαστε καταρχήν χρόνια στον Πλακιά,
ή φέτο είστε στο μόνιμο προσωπικό ή είστε... Είμαι φέτος, είναι η δεύτερη μου χρονιά στο Πλακιά. Ήρθα πέρσι πρώτη φορά στο Ρέθυμνο ως αναπληρωτής. Ναι. Από τον Δεκέμβριο ήμουνα δύο μέρες στο Πλακιά, ενώ τις άλλες μέρες μοιραζόμουν σε άλλα τρία σχολεία. Ήμουνα σε τέσσερα σχολεία στο Ρέθυμνο. Ήμουνα στο Πλακιά δύο μέρες. Μία μέρα στο Φουρφουρά, μία μέρα στο Πέραμα και μία μέρα στο Άδελε, στα δημοτικά σχολεία εκεί. Και φέτος είχα τη τύχη, ξαναδήλωσα το Ρέθυμνο ως πρώτη μου επιλογή και με πήραν από το Σεπτέμβριο. Από την αρχή. Ναι, από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οπότε είχα περιθώριο και να δηλώσω περισσότερες ώρες στο σχολείο. Οπότε φέτος είμαι τέσσερις μέρες στο Πλακιά και μία ημέρα στο Δημοτικό Σχολείο Αρμένων. Ωραία. Όλο αυτό πώς το εισπράτετε εσείς μέσα από τη συναστροφή σας με τα παιδιά? Δηλαδή το γεγονός ότι μέχρι τώρα ήσασταν εσείς ο δάσκαλος που τους διδάσκατε εικαστικά, εικαστικός είστε, έτσι? Ναι, είμαι εικαστικός. Ναι, πώς εισπράττουν το γεγονός ότι έρχεται ένας καθηγητής πανεπιστημιακός, αυτό που ρώτησα και πριν από λίγο τον κύριο Κοντοσφύρη, και έρχονται και φοιτητές, όλο αυτό πώς το βλέπουν τα παιδιά? Λοιπόν, εμένα από πάντα, από πέρσι που ήρθα, από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο σχολείο, πάντα τριγύριζε στο μυαλό μου ένας λόγος του Μάνου του Χατζηδάκη που έλεγε ότι την τέχνη δεν την επιβάλλεις, αλλά την ανακαλύπτεις. Οπότε προσπάθησα από πέρσι να δημιουργήσω ένα περιβάλλον στο σχολείο στον οποίο η τέχνη θα είναι ανακαλύψιμη. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή για αυτόν τον τρόπο τώρα, πρέπει να θεωρήσεις ως δεδομένο ότι τα παιδιά είναι ισάξια με σένα, ότι το παιδί έχει να σου δώσει και σένα κάτι. Δεν είναι δασκαλοκεντρικό το σύστημα που δουλεύουμε, ας πούμε, τώρα πλέον, αλλά είναι μαθητοκεντρικό. Το παιδί... Αλληλοτροφοδοτούμενο. Ναι, αλληλοτροφοδοτούμενο. Ναι. Καλύτερα, ναι. Δηλαδή, σκοπός είναι το παιδί να ζει στο σχολείο και να εξερευνεί τη γνώση, να αυτοσχεδιάζει για να ανακαλύψει νέα δεδομένα, και εσύ να συντονίζεις την όλη διαδικασία αυτή και να του δίνεις συνέχεια ερεθίσματα. Με αυτόν τον τρόπο τώρα, με όλο αυτό το πρόγραμμα που ξεκινήσαμε, που ξεκίνησε σαν ιδέα από πέρσι και το υλοποιήσαμε τώρα, με αυτόν τον τρόπο δώσαμε στα παιδιά ένα ερέθισμα, ότι η τέχνη δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό. Η τέχνη είναι κάτι που μπορείς να μπεις και εσύ μέσα, να τη βιώσεις. Δεν είναι ότι είμαι εγώ μόνο, ότι εγώ είμαι ο δάσκαλος και ότι είμαι ένας από τους λίγους που έρχονται εδώ, αλλά είναι κι άλλοι και μπορούν και τα παιδιά να γίνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή να αρχίζουν να ανακαλύπτουν, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξένο. Ουσιαστικά τα κάνετε να νιώθουν και εκείνα οικία, ότι είναι σημαντικά και οικεία, και ότι ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, φαντάζομαι, για αυτές τις ηλικίες, το να νιώθουν και τα ίδια. Είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρει το παιδί ότι είναι ικανό για πολλά πράγματα. Ότι δεν κάνει λάθος ένα χιλιδονάκι επειδή θα το κάνει με ένα δικό του τρόπο, ή ότι θα φτιάξει, θα πάρει ένα χαρτόκουτο, θα κάνει μια μάζα, ας πούμε, θα χτίσει ένα δικό του σπιτάκι, και δεν θα του πει κάποιος ότι δεν είναι έτσι τα σπίτια, έτσι όπως το συνηθίζαμε. Ο σκοπός είναι να δώσει στο παιδί την δυνατότητα να γνωρίσει τον εαυτό του μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και πιστεύω ότι με όλο αυτό το πρόγραμμα, με το να δημιουργούμε πολλά εργαστήρια μέσα στο σχολείο που μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά και να δουλεύουν παράλληλα με καλλιτέχνες, ή ακόμα και τα ίδια τα παιδιά να γίνονται καλλιτέχνες, τα δίνει ζωή. Και όπως δίνει ζωή στα παιδιά, θα δώσει και σε εμάς. Και όπως είπε ο Χάρης πριν, σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε καινούργια φαντασία, που με αυτόν τον τρόπο συλλογικά δημιουργείς και πολιτισμό. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Εσείς, κύριε Νησίρα, ως γονέας που συμμετέχετε σε όλη αυτή την διαδικασία, πέστε μου, τι εισπράτετε από
το παιδί σας ή τα παιδιά σας, δεν ξέρω τον αριθμό που συμμετέχουν, τι σας μεταφέρουν στο σπίτι, τι βιώνουν τα παιδιά στο σχολείο, τι εικόνα σας μεταφέρουν? Μου μεταφέρουν πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και πάρα πολύ χαρά. Και γι' αυτό ακριβώς βρίσκω και πολύ σημαντικό όλο αυτό το εγχείρημα που γίνεται, γιατί θεωρώ εγώ και οι υπόλοιποι γονείς που πλαισιώνουν το σχολείο ότι είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά έρχονται στη ζωή, έρχονται στη γη με ένα δικό τους φως, με μια εγγενή χαρά για τη ζωή. Και θέλουμε μέσα από την εκπαίδευση να μπορεί αυτή η χαρά, η ζωντάνια και το φως τους να διατηρηθεί, αν όχι να ενδυναμωθεί κιόλας. Πάντως σίγουρα να μην σβήνει. Οπότε υποστηρίζουμε όλες αυτές τις δράσεις και τις προσπάθειες για να συνεχίζονται τέτοια εγχειρήματα, τέτοιες προσπάθειες. Οπότε ναι, είμαστε πάρα πολύ θετικοί. Οι γονείς πώς αντέδρασαν στο άκουσμα ότι θα έρθουν εδώ από το πανεπιστήμιο? Πιθανόν είπαν, ας πούμε, ότι θα απασχολούν τα παιδιά και δεν θα μαθαίνουν μαθήματα, θα είναι χάσιμο χρόνο. Για δώστε μας έτσι ένα κλίμα. Πώς αντέδρασαν οι γονείς, πώς το εισέπραξαν? Ναι, σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλές διαφορετικές αντιδράσεις. Τώρα ο κοντινός μας κύκλος, δηλαδή οι περισσότεροι γονείς που έρχομαι εγώ σε επαφή, είναι από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Και άνθρωποι που δεν είναι μέσα στο σύλλογο, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά μας και μας υποστηρίζουν στο έργο. Όλοι ήμασταν πάρα πολύ θετικοί. Εγώ μάλλον και μία παραπάνω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η τέχνη, η καλλιτεχνική δημιουργία. Γνωρίζω και τον Γιώργο, τον Πανταζή, και εκτιμώ πάρα πολύ το έργο του. Και βέβαια όλοι ήμασταν πολύ ανοιχτοί, γιατί ό,τι προτείνει ο κύριος Βεδουράς, ο διευθυντής, πάντα καταφέρνει να μας εκπλήσει με ευχάριστο τρόπο. Και θεωρώ ότι ανοίγουμε ένα καινούριο πλαίσιο. Εμείς με έναν πιο διακριτικό και συμπληρωματικό τρόπο προς τη λειτουργία του σχολείου σας, Σύλλογος Γονέων, γιατί η εκπαίδευση μέχρι τώρα λειτουργεί με έναν στενό χαρακτήρα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δηλαδή στην ουσία είναι λίγο συντηρητικά, αναπαράγοντας τη γνώση, και έτσι δίνεται η ευκαιρία και στα παιδιά να απολαμβάνουν ένα πιο φιλικό για αυτά σχολείο και να το ζουν. Και το σχολείο πλέον από έναν έμεσο τρόπο να παράγεις πολιτισμό, αυτό το πράγμα γίνεται ακόμη πιο άμεσο. Οπότε όλοι αντιδράσαμε, νομίζω αγκαλιάσαμε αυτή την καινούργια ιδέα που καταφέραμε συλλογικά να υλοποιήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και με τα αποτελέσματα τώρα που φτάνει και να κλείνει αυτή η περίοδος των 15 ημερών, να είναι και ορατά, δηλαδή από αυτά που μας περιέγραψε και ο κύριος Πανταζής αλλά και ο κύριος Κοντοσφύρης πριν από λίγο, δηλαδή η μεταφορά των δράσεων που συμβαίνουν στο σχολείο, που το μεταφέρουν τα παιδιά στο σπίτι, φαντάζομαι και οι όποιοι γονείς να είχαν, αν είχαν κάποιο ερωτηματικό, να έχουν ενθουσιαστεί πλέον και αυτοί από την όλη... Εντάξει, δεν μπορούμε να πετύχουμε ακόμα για την ώρα απόλυτη ομοφωνία, αλλά υπάρχει μεγάλη χαρά και θετική ανταπόκριση. Ναι, και θετική ανταπόκριση. Πριν από λίγο αναφερθήκατε για τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Βεδουρά, και μου δίνετε την ευκαιρία με αυτή την πάσα, μου επιτραπεί έτσι ο όρος, να ρωτήσω στα μάτια, κύριε διευθυντά, έχετε πάρει και άλλες δράσεις εκεί σε αυτό το σχολείο, δεν είναι μόνο αυτό που βιώνουμε τώρα και που ακούμε και συζητάμε και τις εικαστικές τέχνες, πες μας και για τις άλλες δράσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Ναι. Πριν να πω αυτό όμως, πρέπει οπωσδήποτε να πω και εγώ ότι είπε ο Γιώργος ο Πανταζής πριν ότι αισθάνθηκε τυχερός που ήρθε στον Πλακιά, μα πρέπει να του ανταποδώσουμε και εμείς ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Αυτό το εγχείρημα είναι δικό του παιδί, είναι δική του ιδέα, αλλά και υλοποίηση κατά μεγάλο μέρος. Είναι ένας άνθρωπος 25 χρονών, δεύτερη χρονιά στην εκπαίδευση, που μας έχει ξεσηκώσει στο σχολείο και κινητοποιήσει όλο το σύλλογο διδασκόντων, αλλά και την κοινωνία, με πολύ ήπιο και τρόπο, με το παράδειγμά του. Δηλαδή, ξεκινώντας να ζωγραφίσει την αίθουσα εικαστικών, που ήταν μια ξερή αίθουσα παγωμένη, τέσσερις στίχους, ναι,
Αυτό το πράγμα αμέσως δημιούργησε μια αναστάτωση στο σχολείο. Κοίταξε τι ωραία, τι γίνεται και αυτά και πώς, μήπως και εγώ. Κολλήσαμε όλοι δηλαδή αυτό το πολύ ωραίο μικρόβιο και σιγά σιγά με κέντρο το εργαστήριό του άρχισε να εξαπλώνεται σε όλο το σχολείο και να πιάνει και την τοπική κοινωνία πάρα πολύ καλά. Και να ανταποκρίνεται δηλαδή όλο αυτό. Ο Δήμος, η επιστημονική φορείς, το πανεπιστήμιο, η διεύθυνση πρωτοβάθμιας, δηλαδή να ανταποκρίνεται πολύ θετικά και να αναγνωρίζουν ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό παιδαγωγικό έργο. Είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε μαζί μας αυτή την ομάδα με τον Χάρη Κοντοσφύρη και τους 11 φοιτητές που ήρθανε, γιατί ζήσαμε ένα πολύ δυνατό σεμινάριο στην πραγματικότητα μέσα στον ίδιο μας το χώρο, ένα πολύ βιωματικό και δυνατό, από την αιχμή της επιστημονικής γνώσης όσον αφορά την τέχνη και την εφαρμογή της σε ένα σχολείο, στα παιδιά, από το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, πώς δημιουργούν, πώς, όλα αυτά δηλαδή και για μας ήταν ένα τεράστιο όφελος πέρα από τα παιδιά. Για να ξαναδούμε και να αναστοχαστούμε και τη δική μας δράση στο πώς κάνουμε μάθημα, πώς προσεγγίζουμε τη γνώση κτλ. Γιατί υπάρχει πραγματικά μια επανάσταση στην παιδεία τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται. Τη βλέπουμε, ας πούμε, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα μέσα την επανάσταση αυτή. Στην παιδεία δεν είναι τόσο ορατή. Όμως τα σχολεία έχουν αλλάξει πάρα πολύ θεαματικά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό που ξεκινήσαμε και εμείς ήδη σαν δάσκαλοι. Έχουμε αλλάξει και ήδη οι απόψεις και γνώσεις για το πώς μαθαίνει ένα παιδί και ήταν ένα πολύ δυνατό μάθημα και για μας τους ίδιους αυτή η παρουσία ενός πανεπιστημίου, αυτή η γνώση, η τελευταία γνώση που υπάρχει και η έρευνα που γίνεται πάνω σε αυτούς τους τομείς. Ναι. Πρέπει να πω λοιπόν ότι η ανοιχτότητα δεν σταματάει εκεί. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις που είναι πολύ δύσκολο να τις αναπτύξουμε τώρα. Μία δράση εξαιρετική ανοιχτότητας αφορά το ελαιόλαδο που παράγουμε τοπικά εκεί πέρα, αλλά σε άλλη εκπομπή αυτό θα το πούμε, γιατί έχει πάρα πολλούς άξονες και αγκαλιάζει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Τέλος πάντων, υπάρχει η ρομποτική. Να μας δώσεις μόνο μια μικρή ιδέα, δηλαδή θα παράγεται και ελαιόλαδο το σχολείο, να καταλάβω. Ναι, ήδη έχουμε ξεκινήσει και παράγουμε ένα υψηλής ποιότητας βιολογικό λάδι μαζί με τα παιδιά, όσο μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά στην παραγωγή με το δικό τους τρόπο, με ήπια μέσα κτλ. Αυτό το λάδι το συσκευάζουμε με ετικέτες που τα παιδιά φτιάχνουν. Α, έχετε ξεκινήσει ήδη. Ναι, τα παιδιά ετοιμάζουν σεμινάρια που θα κάνουν, όχι σεμινάρια, παρουσιάσεις που θα κάνουν στα ξενοδοχεία, στα αγγλικά, στα γερμανικά, για να προωθήσουν το προϊόν τους και αυτά. Υπάρχει μια διάθεση, γενικά η κοινωνία το αγκαλιάζει αυτό πάρα πολύ. Και οι επιχειρήσεις και θα βοηθήσουν πολύ στην πρόθεση και τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η γνώση είναι χρηστική, ότι μαθαίνω αγγλικά γιατί πρέπει να πάω να κάνω μια παρουσίαση και πώς θα τα πω. Μαθαίνω γερμανικά πάλι για τον ίδιο λόγο. Έχουν ένα κίνητρο ισχυρό λοιπόν. Έχουν ένα κίνητρο ακριβώς και είναι μέσα στη ζωή τους. Δηλαδή ο χώρος ο δικός μας είναι αγροτική παραγωγή, ελαιόλαδο και τουρισμός. Και εκεί πάνω βασιζόμαστε. Υπάρχει ρομποτική. Πέρσι πήραμε μια πολύ καλή διάκριση στην Κρήτη. Βγήκαμε δεύτερη στην Κρήτη. Βγήκαμε 20η στο Πανελλήνιο. Φέτος επίσης στους Παγκρίτιους Αγώνες πήραμε την 8η θέση. Αλλά και άλλα που προκύπτουν, δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Mm-hmm. Όταν ξεκινάς κάτι, στη στιγμή βγαίνει κάτι, παρουσιάζεται κάτι καινούριο. Κάποια ιδέα θα μπει κάποιος συνάδελφος, την αρπάζουμε, την αξιοποιούμε και προχωράμε σε διάφορους τομείς. Είναι πολλά λοιπόν που είναι σε εξέλιξη. Ίσως σε επόμενη εκπομπή θα πρέπει να αφιερώσουμε ξανά για να... και φαντάζομαι θα συνεχίσετε να δημιουργείτε. Ναι, μακάρι. Θεωρώ ότι η δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί η κοινωνία την έχει δημιουργήσει. Οι γονείς είναι εκπληκτικοί, δηλαδή μας έχουν ενθουσιάσει η παρουσία τους στο σχολείο, ο ρόλος που παίζουν, η διακριτικότητά τους, ο σεβασμός που δείχνουν στον εκπαιδευτικό και στο εκπαιδευτικό του έργο, ότι μας αναγνωρίζουν την επιστημοσύνη μας και ότι λειτουργούν, πώς να σας πω, ακριβώς δέχονται την καθοδήγησή μας σε εισαγωγικά στον τομέα που πρέπει να δουλέψουν. Και αυτά δημιουργεί μια άψογη συνεργασία με πάρα πολύ χαρά για όλους μας, αλλά και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου και η τοπική κοινωνία, οι φορείς και τα λοιπά είναι άψογοι συμπαραστάτες. Έχουν βρεθεί ίσως οι κατάλληλες συγκυρίες, οι κατάλληλοι άνθρωποι. Ναι, αλλά και η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευση και το Πανεπιστήμιο εδώ στο Ρέθυμνο και αυτά. Όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό το έργο έχει πολύ μεγάλη σημασία και το στηρίζουν με όλα τους τα μέσα. Το Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο με ποιον τρόπο εμπλέκεται? Γιατί όσο ξέρω, ο κ. Κοντοσφύρης είναι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ το Ρέθυμνο πώς εμπλέκεται? Κάποια στιγμή. Ή σε άλλες δράσεις. Ναι, σε άλλες δράσεις που αναπτύξει το
παιδαγωγικό τμήμα, αλλά και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ήρθε επίτηδες στο σχολείο να δει αυτή τη δράση, με αφορμή αυτή τη δράση. Έστειλε μια κυρία εκπρόσωπό του, την κυρία Σπανέλη. Είδε τη δράση, μίλησε με όλους μας, έμεινε πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτό που γίνεται. Μας φώτισε πτυχές που και εμείς ήδη δεν τις είχαμε αντιληφθεί. Και πώς να σας πω, παρακολουθεί πάρα πολύ τη δουλειά μας και την ενδιαφέρει πάρα πολύ, σαν να τη μεταφέρει στο Υπουργείο Παιδείας, ας πούμε, αυτό που. Πώς μπορεί να είναι τα σύγχρονα σχολεία. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Κύριε Κοντοσφύρη, να ρωτήσω το εξής. Εσείς όλο αυτό το διάστημα που έχετε πάρει δώσει με μικρά παιδιά, διακρίνετε να γίνονται αλλαγές, έστω και μικρές, στα παιδιά από αυτές τις δράσεις, ή αυτές οι αλλαγές έρχονται σε βάθος χρόνου και δεν είναι τόσο ορατές? Ας πούμε, σε 15 μέρες έχετε διαπιστώσει κάτι που είναι ορατό με την δική σας ματιά? Τα αποτελέσματα είναι σίγουρα μακροπρόθεσμα, και γι' αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε και μία επαφή με το σχολείο για να μπορούμε να δούμε να αυτή την εξέλιξη. Ναι. Το κυριότερο πράγμα που μπορώ να τονίσω είναι ότι αυτό τώρα είναι ένα παράδειγμα που συνέβη. Ένα παράδειγμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένα παράδειγμα για τα ίδια τα σχολεία, ένα παράδειγμα για την τοπική κοινωνία, ένα παράδειγμα για τα πανεπιστήμια. Πρέπει να αναπτύσσουν εξωστρέφεια. Δεν μπορεί να τις κατακτήσεις ή τις επινοήσεις που έχει, ή τις καινοτομίες που έχει ένα πανεπιστήμιο, να τις κρατάει και να σε εγκολπώνει μόνο στον εαυτό του. Έχετε απόλυτο. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αποδειχτεί ότι ένα πανεπιστήμιο είναι ευέλικτο, και γίνεται ευέλικτο ή δεν ήταν ευέλικτο, γιατί η τοπική κοινωνία ή οι κοινωνίες του δημιουργούσαν όρια. Το βάζανε σε καλούπι. Τώρα αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Στη Φλόρινα υπάρχει μια προσπάθεια για συστηματική εξωστρέφεια. Ο κάθε συνάδελφος εκεί οργανώνει τέτοια κομμάτια. Εμένα με ενδιαφέρει υπερβολικά πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι κάποιος, σκεφτείτε ότι καλών τεχνών ενσυντής πρέπει να περάσει 5 χρόνια. Μα τι είναι τόσο σπουδαίο στην καλών τεχνών που να κάτσει κάποιος 5 χρόνια? Όταν ο αρχιτέκτονος κάνει πάλι 5 χρόνια, όταν ο μηχανικός είναι 4 χρόνια, όταν ο γιατρός είναι 5 χρόνια συν. Άρα ήδη η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει μια πολύ έτσι ουσιαστική σχέση στον οικαστικό, άρα πρέπει να μεταλαμπαδευτεί σε πάρα πολλά πλαίσια η συνθήκη ότι ο οικαστικός φέρει μια ευθύνη. Μπορεί να ανάγει μια γενιά σε έναν υψηλό δίχτυ κατανόησης των πραγμάτων, συνείδησης, και ένας εξίσου οικαστικός να κάνει το αντίθετο. Άρα εδώ πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της δουλειάς όταν γίνεται στα σχολεία, που είναι για μένα εξίσου σημαντικά με το φυσικό, το χημικό, τον όποιον άνθρωπο ο οποίος με μια πιο εξειδικευμένη γνώση προσεγγίζει ή κάνει μια διάχυση των πληροφοριών που κατέχει. Αλλά για μένα το μυστικό είναι ότι όλοι ήδη γνωρίζουν. Ένα παιδί, ας πούμε, γεννιέται και μιλάει εκατομμύρια γλώσσες. Σβήνει απλώς για να επικοινωνήσει με τον μεγάλο. Σβήνει τις γλώσσες που ξέρει. Ήδη ξέρει τα πάντα. Έχετε απόλυτο δίκιο, και ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν όλα αυτά με ψυχές παιδικές, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Μου δίνετε την ευκαιρία με το τελευταίο που είπατε. Η τέχνη είναι χάρισμα ή μαθαίνετε? Γεννιέται κάποιος ζωγράφος? Συμβαίνουν και τέτοια? Όχι, δεν υπάρχει θέμα ταλέντου. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ταλέντου. Ή αν θέλετε και επιμείνουμε σε αυτό τον όρο, θα έλεγα ότι είναι ένα ξεδίπλωμα πολλών ικανοτήτων, δυνατοτήτων της νοημοσύνης. Mm-hmm. Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος, μάλλον το προστέψω πάρα πολύ, ένας κομμωτής, ένας κουρέας, μια κομμώτρια, είναι εν δυνάμει μια ασυνείδητη γλύπτρια. Ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί στον δρόμο κρατάει ένα πινέλο και τακτοποιεί μια σειρά από στοιχεία που εμείς τα θέλουμε σκουπίδια, αλλά το ίδιο κάνει και ο ζωγράφος. Όταν τακτοποιεί τις πινελιές του πάνω σε μια επιφάνεια, λερώνει και καθαρίζει ταυτόχρονα. Ο ταξιτζής είναι ένας εξαιρετικός πολεοδόμος. Δεν μπορεί να σε πάει προς τα εκεί περνώντας όλα αυτά. Έχει αντίληψη του χώρου με άλλον τρόπο. Κατέχει εποπτεία του χώρου πριν κάνουμε στο χώρο. Και ούτω καθεξής. Άρα θα σου έλεγα ότι
η καστική συνθήκη μπορεί να την βρεις σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις συνθήκες της ζωής, με αυτή την συγκινούσα λειτουργία του εγκεφάλου μέσα από τις νοημοσύνες, μπορεί ένας άνθρωπος να πραγματώσει πραγματικά την αυθεντία του και όχι να νομίζει ότι κάνει κάτι κατώτερο από τον άλλον. Δεν κάνει κάτι κατώτερο, γιατί ναι, ακριβώς είναι μέσα στα όρια της αυθεντικότητάς του. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η τηλεόραση στην προκειμένη περίπτωση, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να επιδράσουν ευεργετικά και να προωθήσουν τη σχέση του παιδιού με τις καστικές τέχνες? Το κάνουμε τον τρόπο της, γιατί οι αισθητικοί που φέρουν αυτά τα μέσα, που είτε είναι η μόδα, είτε είναι η τηλεόραση, είτε είναι ο κινηματογράφος, αναπαραγάγουν ικανότητες που χτίσανε αισθητικά οι καλλιτέχνες τους προηγούμενους αιώνες. Δηλαδή η έννοια του ωραίου είναι μέσα σε αυτά τα μέσα. Πρέπει όλα να είναι ελκυστικά. Αλλά τώρα ο σύγχρονος καλλιτέχνης δεν ψάχνει το ωραίο. Ψάχνει το ασχημό, αυτό που δεν έχει σχήμα. Το ανακαλύπτει σε κάποιο ξεχασμένο, σε μια σκοτεινή πλευρά, το βγάζει προς την κοινωνία και από άσχημο γίνεται πλέον ένα πράγμα το οποίο το διαβάζει η κοινωνία. Και αυτό είναι το δώρο. Έτσι, εκεί ακριβώς όμως υπάρχει και μια αμφιβολία από κάποιους κατά πόσο αυτό που βγήκε είναι όντως μέσα στα πλαίσια μιας καινούργιας ομορφιάς. Θέλει χρόνο αυτό, έτσι, θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο όλο αυτό και εμάς τρέχει ο χρόνος εδώ της εκπομπής ταυτόχρονα. Είναι αμήλικτος τελικά, πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο για να ρωτήσω όλα αυτά τα οποία έχω σκεφτεί και μου έρχονται και στο μυαλό καθώς συζητάμε. Θέλω να ρωτήσω, Γιώργο Πανταζή, εσένα, οι εικαστικές τέχνες, η προφορική αφήγηση, μια και έχετε βάλει και αφήγηση από όσο ξέρω τώρα αυτή την περίοδο, το κουκλοθέατρο, πώς προσεγγίζονται ως καλλιτεχνικές πρακτικές, πού στοχεύουν στη σχέση τους με τα παιδιά, στο να διερευνήσουν και να αποθεώσουν την ελευθερία της ανθρώπινης συνείδησης? Τι πιστεύεις? Δείτε, όλα αυτά είναι διαδικασίες δημιουργίας. Δηλαδή ναι, το κουκλοθέατρο, το θέατρο, οτιδήποτε έχει να κάνει με το δράμα είναι δημιουργία και ζωγραφική ή εικαστικά αυτόματα. Δεν μπορείς να τα βγάλεις, να τα ξεχωρίσεις. Οπότε βάζουν το παιδί στην διαδικασία του να φανταστεί, στο να φτιάξει, στο να θεωρήσει ότι μπορεί να αυτοσχεδιάσει, γιατί ορισμένα, δηλαδή η έννοια του παραμυθιού, η έννοια της αφήγησης, η έννοια της ιστορίας έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η δημιουργία είναι και παιχνίδι και ότι υπάρχουν κανόνες ή δεν υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί καλείται να φανταστεί και να δημιουργήσει το παιχνίδι στο μυαλό του και να παίξει ή να αφηγηθεί ή να ακούσει, και μετά αυτή την ιστορία που θα ακούσει στις δράσεις που κάνουμε τώρα και όλα που είναι σε συνεργασία και με το χώρο τέχνης μορφές και μας βοηθάει και η Αμάντα Γεραρχάκη σε όλο αυτό, και ο Ηλίας Ηλιάκης που έχει και τον χώρο και ήταν από την αρχή, και θέλω να τους ευχαριστήσω, ήταν από την αρχή βοηθή, ναι, και μου δίνεις την ευκαιρία να πούμε ότι όσους ανθρώπους θεωρείτε ότι πρέπει πράγματι να πείτε για τη συμμετοχή τους, αυτούς είναι πολύ, τέλος πάντων, σε αυτούς που θεωρείτε ότι και είναι... συγγνώμη αν ξεχάσουμε και κανέναν, ναι. Δείτε, όλο αυτό βάζει το θέμα του κατά πόσο η δημιουργία είναι και παιχνίδι. Και που κατά τη γνώμη μου είναι παιχνίδι. Δηλαδή ο ζωγράφος από τη στιγμή που αρχίζει, ή ο εικαστικός ή ο γλύπτης ή οποιοδήποτε, ή ο αρχιτέκτονας, όλοι από τη στιγμή που αρχίζουν αυθαίρετα να φτιάχνουν κάτι, βάζουν από μόνοι τους και τους κανόνες του παιχνιδιού τους. Και υπάρχουν και οι κανόνες και στην κοινωνία, και ή θα τους σπάσεις ή θα τους παρακάμψεις. Είναι πάρα πολλά που συνδυάζονται
Και όπως λέει και ο Χάρης, η αλληλεπίδραση, η εξωστρέφεια και η διάχυση όλων αυτών των πραγμάτων, ειδικά αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα, είναι πιο αναγκαία, ας πούμε, έτσι. Και το παιδί το καταλαβαίνει αυτό. Δηλαδή, το εισπράττει. Ναι, ναι, ναι. Το εισπράττει. Κυρία Νησίρα, ένα ερώτημα που γεννάται είναι η τοπική κοινωνία. Μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση και στην αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, και από την άλλη ένα αποτελεσματικό σχολείο μπορεί να θεωρηθεί ότι ως μια σχέση αλληλεπίδρασης, δηλαδή μπορεί ένα σχολείο να ευνοήσει και να αλλάξει την τοπική κοινωνία. Η απάντηση είναι ναι και πάλι ναι. Και μάλιστα τις προάλλες είχα μια συζήτηση με τον Γιώργο το Πανταζή και έλεγε ως συμπέρασμα ότι στην ουσία εμείς φτιάχνουμε το σχολείο, όχι το σχολείο εμάς. Εγώ αυτό μπορώ να το επεκτείνω ακόμη περισσότερο, ότι πλέον ζήσαμε πολλά χρόνια όπου η κοινωνία καθόριζε τον άνθρωπο και έδινε προσδιορισμό στους ανθρώπους, και όλοι έπρεπε να αποκτήσουμε μια ταυτότητα με βάση αυτό που όριζε η κοινωνία. Τώρα περνάμε σε μια καινούργια εποχή που γι' αυτό ακριβώς θέλουμε και τα παιδιά μας δυνατά και γερά θεμελιωμένα μέσα στον εαυτό τους, για να μπορούν να ορίσουν εκείνα το τι είναι ευτυχία για αυτά, και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούμε εμείς την κοινωνία που θέλουμε, κατά την έκφραση του Γκάντι, γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις, και όχι πια να λειτουργεί η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο επάνω μας. Δηλαδή εμείς είμαστε η κοινωνία και η κοινωνία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε ναι, και ήδη με όλες αυτές τις δράσεις στο σχολείο του Πλακιά βλέπουμε πόσο η κοινωνία έχει ενδυναμώσει, έχει στηρίξει και έχει με πυρήνα το σχολείο αγκαλιάσει όλα αυτά τα εγχειρήματα. Και το σχολείο είναι διπλό το όφελος και αμφίρροπο, και το σχολείο δυναμώνει, και όσο δυναμώνει το σχολείο τόσο παίρνει μαζί του και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, με αποτέλεσμα τελικά αυτή η αλλαγή να, όπως το κύμα που ζωγραφίσανε και τα παιδιά, οι καλλιτέχνες που είχαμε τώρα στο σχολείο, είναι ένα κύμα αλλαγής για μένα. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ εγώ να το δω και στην ίδια και στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνία και προσωπικά στα παιδιά και και σε εμάς που μπορούμε μέσα από τη τέχνη πάλι, ναι, είναι και για μας ένα όφελος να θυμηθούμε και το δικό μας παιδί μέσα μας, που χρειάζεται και αυτό πολύ. Σε ένα σχολείο ήθελα να σε ρωτήσω, Σταμάτη, που το είχαμε μάθει να είναι μόνο ο δάσκαλος και να έχει απέναντί τους μαθητές, που και εμείς από αυτό που έχουμε βιώσει τις περισσότερες φορές μας κούραζε αυτό το πράγμα και μας έκανε πολλές φορές να είμαστε αδιάφοροι, ξέρω εγώ. Το ερώτημα είναι, ένα σχολείο που δεν καταφέρει να ανοίξει παράθυρα επικοινωνίας και μάθησης με την κοινωνία, μπορεί να προσφέρει αυτό που έχουν σήμερα ανάγκη οι μαθητές? Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ ψυχοφθόρο ένα σχολείο να δουλεύει μόνο του και καθόλου αποτελεσματικό, κατά τη γνώμη μου. Αναγκαστικά, πώς να σου πω, αν δεν ανοιχτείς στην κοινωνία, αν δεν μπήσεις στην κοινωνία για τη δουλειά που κάνεις, θα βρεις πάρα πολλά εμπόδια μπροστά σου, δεν θα μπορέσεις να ξεδιπλώσεις αυτά που φαντάζεσαι. Κάθε δάσκαλος, ακόμα και αυτός που θεωρεί ότι το σχολείο δεν πρέπει να είναι ανοιχτό, ότι οι γονείς δεν έχουν χώρο μέσα στο σχολείο, ότι η τοπική κοινωνία πρέπει απλώς να παρακολουθεί, έχει όμως ιδέες. Για να τις υλοποιήσει όμως δεν μπορεί μόνος του. Τα μέσα που δίνονται είναι πενιχρά ακόμα, ώστε τα σχολεία να έχουν μια αυτοδυναμία πια που να... Αλλά δεν είναι και το ζητούμενο αυτό, είναι κακό αυτό. Αυτό το κλείσιμο δηλαδή δημιουργεί, δεσμεύει δυνάμεις. Πρέπει να πω ότι οι τοπικοί άρχοντες, ας πούμε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, έχει πιστεί για το έργο που γίνεται στο σχολείο. Και την αξία και αυτής. Ακριβώς, βλέπει την απήχηση που έχει, τη δυναμική που έχει η τοπική κοινωνία, το πώς μιλάνε οι γονείς οι ίδιοι και οι κάτοικοι
συνθήκη της περιοχής για το σχολείο. Και αυτό ανοίγει αμέσως προοπτικές για το σχολείο. Πήγαμε, μας έπεσε το στέγαστρο από τον αέρα το χειμώνα, πήγαμε στο Δήμαρχο να ζητήσουμε ένα καινούριο στέγαστρο και φύγαμε επικοινωνώντας ταυτόχρονα με την περιφέρεια Κρήτης με ένα γήπεδο 5x5 με χόρτο, με ένα γήπεδο μπάσκετ και με και ένα σωρό. Και το στέγαστρο, βέβαια, ναι. Αλλά πώς να σου πω, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει γίνει και της δυναμικής που φαίνεται. Και αυτό που ακούει και η κάθε αρχή του τόπου, ας πούμε, αυτό που ακούει από την κοινωνία, αυτό που αφουγκράζεται, ο απόϊχος αυτός δημιουργεί συνθήκες να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Άρα εδώ μου γεννάται τώρα το ερώτημα, ένας διευθυντής ή ένας δάσκαλος, γενικά οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετέχουν έχουν την ελευθερία να βάλουν το δικό τους όραμα για το ανοιχτό σχολείο, δηλαδή έχουν την ελευθερία ή πρέπει εσύ παραδείγματος χάρη, εσείς οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου σχολείου, και το λέω και για όσους μας ακούνε και είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι και γονείς που θα μπορούσαν κάλλιστα να το μεταφέρουν οι γονείς τους εκπαιδευτικούς των σχολείων κτλ. Χρειάζεται να πήρατε ειδική άδεια για να κάνετε όλο αυτό το πράγμα, το εγχείρημα που κάνετε τώρα και καλέσετε το πανεπιστημιακό δάσκαλο τον κύριο Κοντοσφύρη και, και δημιουργήσατε όλη αυτή την διαδικασία των 15 ημερών, ή είχατε την άνεση και την ελευθερία να πάρετε τέτοιες πρωτοβουλίες? Πρέπει να πω ότι έχει αλλάξει, είπα και πριν, πολύ εκπαίδευση και έχει αλλάξει και πάρα πολύ το επίπεδο των δασκάλων. Εγώ τελείωσα το μαθηματικό σαν πρώτη σχολή, από όπου έγινα πάρα πολύ πλούσιος όσον αφορά τη μαθηματική γνώση, αλλά έμεινα πάρα πολύ φτωχός, τυφλός μπορώ να πω, όσον αφορά την εκπαίδευση και τα παιδαγωγικά. Άρχισα να δουλεύω σαν μαθηματικός στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, εντελώς ερασιτεχνικά. Δηλαδή θυμόμουν πως ήταν το σχολείο τα παλιά τα χρόνια, προσπαθούσα να εφαρμόσω τα ίδια πράγματα με πολύ μικρά αποτελέσματα. Όταν πήγα στο παιδαγωγικό και έπεσε όλος αυτός ο πλούτος της σύγχρονης γνώσης, το πώς βλέπουμε, το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, το πώς είναι η ψυχολογία του παιδιού και αυτά, φωτίστηκα και στο κομμάτι των μαθηματικών, δηλαδή άλλαξα αμέσως νοοτροπία και αντίληψη γι' αυτό. Οι δάσκαλοι που είναι φέτος στα σχολεία και τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδου. Άνθρωποι που έχουν τελειώσει μια τετραετή ακαδημία, παιδαγωγικό τμήμα, συγγνώμη, με πάρα πολύ υψηλά προσόντα, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, με πάρα πολλά σεμινάρια. Δηλαδή, κανείς δεν αφήνεται πια στην γνώση που έχει μάθει στο πανεπιστήμιο. Όλοι έχουμε συνεχείς μεταεκπαιδεύσεις. Υπάρχει μια ποιότητα εκπληκτική στα σχολεία. Γι' αυτό και αυτό που βγάζει ο κάθε δάσκαλος, η πρόταση που είναι πολύ καλά στηριγμένη παιδαγωγικά. Mm-hmm. Πατάει πάνω σε συγκεκριμένα βήματα, δεν είναι ερασιτεχνισμός, δεν είναι «Α, μου ήρθε μια ωραία ιδέα, τι καλά να την κάνουμε». Πατάει ακριβώς πάνω σε παιδαγωγικές θεωρίες σύγχρονες, πατάει πάνω, ξέρουμε ακριβώς τα βήματα που θα ακολουθήσει και αυτή δεν αποφασίζεται ατομικά. Δηλαδή ο κάθε συνάδελφος που έχει μια ιδέα τη θέτει στο Σύλλογο Διδασκόντων, αυτό το όργανο συναποφασίζει, αξιολογεί, διορθώνει, αλλάζει, λέει ναι, λέει όχι στις προτάσεις, τις εμπλουτίζει, κόβει κάποια κομμάτια που θεωρεί ότι δεν ταιριάζουν και βγαίνει μια συλλογική δουλειά και δράση η οποία είναι ακριβώς μέσα στα παιδαγωγικά πλαίσια, μέσα σε ό,τι σύγχρονο έχουμε μάθει για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Και αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ στα σχολεία. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω σαν δάσκαλος, δεν υπήρχε παράλληλη στήριξη, δεν υπήρχε τμήμα ένταξη, τάξη υποδοχής. Ήταν πράγματα που ούτε στη φαντασία μας δεν τα είχαμε τότε. Και η δουλειά που κάνουν τα πανεπιστήμια τόσα χρόνια έφεραν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα στα σχολεία. Να μην έχουμε πια το μαθητή του τελευταίου θρανίου που δεν θα μάθει ποτέ του γράμματα, αλλά να ασχολούμαστε με όλους τους μαθητές και να προσαρμοζόμαστε εμείς στον τρόπο που μαθαίνει ο μαθητής. Όχι να προσπαθούμε να πιέσουμε τους μαθητές να ακολουθήσουν το δικό μας γενικό τρόπο, το δασκαλίστικο, τον παλιό και αυτά. Καταλάβαμε ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν αρκεί εμείς να τους τα δώσουμε με τον τρόπο που αυτά μπορούν να τα δουλέψουν. Αυτό είναι η επανάσταση που έχει γίνει στα παιδαγωγικά και αυτό είναι που σπρώχνει τα σχολεία και τα παιδιά να μαθαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Δεν υπάρχει αυτό είναι αυτός πολύ ο μύθος, ελπιδοφόρο αυτό που ότι τα τώρα, παλιά χρόνια λένε πολύ μαθαίναμε γράμματα γιατί ξέραμε καλή γραμματική κτλ. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ένας μύθος που δεν υπάρχει. Τώρα γίνεται πραγματικά πολύ καλή δουλειά στα σχολεία και για τους αυτούς που λεγόταν παλιά καλοί μαθητές και για αυτούς που λεγόταν
μαθητές κακοί. Αυτή η έννοια πια έχει σβήσει. Τεμπέλης μαθητής δεν υπάρχει πια. Υπάρχει μαθητής που δεν έχουμε ανακαλύψει τον τρόπο που μαθαίνει. Και πρέπει να σκύψουμε πάνω του, να δούμε πώς μαθαίνει αυτό το παιδί και πώς θα το βοηθήσουμε. Κανείς δεν μένει πίσω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 τμήματα στον Πλακιά και έχουμε 7 δασκάλους παράλληλη στήριξη που δουλεύουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχουμε τμήμα ένταξης, τάξη υποδοχής που δουλεύουν αυτή τη. Υπάρχει μια οργάνωση στα σχολεία εκπληκτική, υπάρχει μια εποπτεία φοβερή επιστημονική από όλους τους φορείς. Τι να πω, είναι καμία σχέση με αυτά που ξέραμε τα παλιά τα χρόνια. Συμφωνώ σε αυτό που λες και θα επικαλεστώ μια μαρτυρία σε μια εκπομπή. Είχα καλεσμένο, είναι γνωστό τώρα βέβαια, έχει φύγει από την δημόσια εκπαίδευση, τον Άγγελο τον Πασιά, ο οποίος ήταν εδώ στο κάποια περίοδο και μου περιέγραφε για έναν μαθητή ο οποίος ήταν αδιάφορος εντελώς, δεν τον ενδιέφερε τίποτα οτιδήποτε, μόνο πώς θα τελειώσει το ωράριο και να σηκωθεί να φύγει να πάει στα πρόβατα του πατέρα του, και επειδή ήταν και σε ορεινό σχολείο τότε δίδασκε. Και όμως με την μέθοδο, με αυτές τις μεθόδους ουσιαστικά που πριν από λίγο ανέφερες και εσύ στα μάτια, κατάφερε και όχι μονάχα τον κινητοποίησε και τον έβαλε μπροστά να δουλέψει ουσιαστικά, δηλαδή επιβεβαιώνω το επιχείρημα που αναφέρεις, ότι δεν υπάρχει μαθητής ο οποίος δεν είναι καλός και δεν δείχνει ενδιαφέρον. Εξαρτάται από το τι δυνάμεις θα του κινητοποίησεις και πώς θα τον προσεγγίσεις. Ναι. Πώς θα τον προσεγγίσεις. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής, κύριε Κοντοσφύρη. Η παρατήρηση ενός έργου τέχνης, τώρα ξαναγυρνάμε λίγο, είμαστε αρκετοί, πρέπει να πούμε πολλά σε πολύ λίγο χρόνο, αλλά η παρατήρηση ενός έργου τέχνης προϋποθέτει πολλές δεξιότητες, όπως είναι η οπτική διεργασία, αναλυτική σκέψη, ερωτήσεις, κλειδιά κτλ. Σε τέτοιες ηλικίες είναι αυτό εφικτό ή δεν μας χρειάζονται σε αυτές τις ηλικίες όλα αυτά? Δεν χρειάζεται τίποτα ούτε στους μεγαλύτερους, αυτό που αναφέρατε. Είναι σχεδόν αυτόματη αυτή η λειτουργία. Θα λέει κάποιος ότι όταν χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του, στον τρόπο που έχουν να διαρθωθεί έχει διαρθώσει η κοινωνία την αντίληψη, δημιουργεί ένα μικρό προβληματάκι, γιατί όλοι πιστεύουν ότι οι αισθήσεις είναι η κατεξοχήν άρχουσα συνθήκη για αυτό που συμβαίνει, ενώ είναι απλώς διασταύρωση. Δηλαδή ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τις αισθήσεις για να μπορέσει να κατανοήσει τα πράγματα. Δεν λέω ότι αυτά είναι τα πράγματα. Άρα, ας πούμε ότι είμαστε σε ένα εστιατόριο. Τρώμε κάτι. Είναι στο στόμα αισθητικά πάρα πολύ εύγευστο. Το να πούμε ότι ήταν χρήσιμο αυτό που κάναμε, θα το δούμε σε λίγη ώρα. Το ίδιο γίνεται και με ένα έργο τέχνης. Μπορεί να είναι πολύ ευχάριστος αυτό που βλέπεις, να έχει ένα συνδυασμό χρωμάτων το οποίο είναι ελκυστικό, αλλά τα μελούμενα του έρχονται. Οπότε θα έλεγα η ικανότητα του να παρατηρείς είναι μια συνιστόσα πολύ σημαντική. Δεν έχει σχέση με το βλέμμα. Το ισχυρό πράγμα είναι το βλέμμα. Πρέπει να δεις πρώτα. Αφού δεις, θα παρατηρήσεις. Αφού παρατηρήσεις, θα κατανοήσεις κατά το νου. Θα το παίρνεις μέσα από το νου. Αφού κατανοήσεις, έχεις μια μικρή ελπίδα να αντιληφθείς. Που τι σημαίνει αυτό? Βάζεις στη θέση κάτι κάποιο άλλο. Αντί να λάβω, σου δείχνω εγώ αυτό και στη θέση σου βάζεις κάτι άλλο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που λέμε έχει αντίληψη. Αυτός έχει, πέρα από την παρατήρηση, έχει αξιώσει την αντίληψη. Μήπως κάποιοι από εμάς, όχι όλοι εμείς, κάποιοι φτάσουν στη συνείδηση, δηλαδή στη θετική είδηση που τη μοιράζονται με τους άλλους. Κλείνοντας, γιατί ο χρόνος μας έχει φτάσει ήδη, θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Πέστε μου τις εντυπώσεις που έχετε αποκομίσει από τους ανθρώπους που έχετε συναστραφεί, από τα παιδιά, το εκπαιδευτικό προσωπικό, την τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο εκτός αέρα μου λέγατε κάποια πράγματα, θα ήθελα να τα μοιραστούμε με τους φίλους. Ναι, κοιτάξτε, εννοείται ότι είναι ένα απόλυτο θετικό, μια πολύ θετική συνάντηση. Τώρα όλα αυτά για να συμπέσουν, συμβαίνουν πράγματα. Ένα, ας πούμε, μπορώ να πω ότι σε μια κοινωνιολογική προσέγγιση η μεικτή γάμη της περιοχής, η τουριστική έξαρση, δημιουργεί εκείνες
τις αντίρροπες δυνάμεις, θα έπρεπε να λωτριωθούν οι άνθρωποι, το αντίθετο έχει συμβεί, επιφυλάσσονται και προσπαθούν να δημιουργήσουν αναγωγές. Η συγκυρία του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, που η σύμπτωση έφερνε την άμυλα και όχι τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, το γεγονός ότι ενώ ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει εξειδικευμένο ακριβώς, μάλλον ενώ έχει εξειδικευμένο, επιτρέπει σε όλους να κάνουν τη διάχυση. Συγκινούν τα δοχεία λοιπόν από τις εκπληκτικές μητέρες μέχρι τους εκπληκτικούς πατέρες που συναντήσαμε στα γεύματα, μέχρι τους δασκάλους. Παρέες και τις ζεστασίες. Όλο αυτό ήταν μια υποστασιακή κατάσταση που σου ζητάει σεβασμό και τίποτα άλλο. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσει κάποιος από σας κάτι. Γιώργο, θες να πεις κάτι? Ναι, πλησίες στο μικρόφωνο. Επίσης έχω να πούμε ότι τα αποτελέσματα τώρα του Residency, όλο αυτού του προγράμματος, θα τα παρουσιάσουμε, θα αρχίσει μια παρουσίαση που θα κρατήσει ένα μήνα, ενάμιση. Και πού θα γίνει αυτό? Θα είναι στο χώρο τέχνης στις Μορφές, στη Γοβατζηδάκη 18, αν θυμάμαι καλά είναι η οδός, στην οδό Γοβατζηδάκη, στην παλιά πόλη. Εκεί για ένα μήνα θα εκτίθονται έργα από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και παρουσιάζει από τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα γίνει και σήμερα κάτι εκεί στην Θα έχουμε και μια παρουσία. Θα έχουμε μια κίνηση, που θα μαζευτούμε εκεί. Και άνθρωποι που συμμετείχαν και όλοι μας θα κάνουμε. Τι ώρα είναι αυτό? Θα γίνει στις 7 η ώρα. Στις 7 η ώρα, σήμερα στην Γαλερία Μορφέας, έτσι. Κλείνοντας, Σταμάτη, να σου δώσω το λόγο να πεις δύο λόγια όσον αφορά το εξής, αλλά όσο γίνεται πιο σύντομα. Όλο αυτό σου αισθάνεσαι να βαραίνει η πλάτη σου, ότι πρέπει να πάει ακόμα πιο πέρα όλη αυτή η προσπάθεια? Χωρίς να βαραίνει καμία πλάτη, είναι χαρά αυτό που έγινε. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, πολύ ξεκούραστος, παρόλες τις ώρες που δώσαμε, ας πούμε, το χρόνο που δώσαμε σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ ωραία η ανταπόδοση, αυτό που παίρνουμε πίσω από τα παιδιά, από τους γονείς, από την τοπική κοινωνία, από εμάς τους ίδιους, όπου αυτό δίνει μόνο φτερά για να συνεχίσεις, γιατί όπως σου είπα, το ένα φέρνει το άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να σας πω, δηλαδή, είμαι συγκινημένος από την προσφορά των μανάδων, των πατεράδων, του Συλλόγου Γονέων, από την τοπική κοινωνία, από τους πολιτιστικούς συλλόγους περιοχής που τραπεζώνουν τους φίλους μας, τους καλλιτέχνες, με πάρα πολύ όμορφο τρόπο και με πολύ ζεστό τρόπο, από τις μανάδες που μαγειρεύουν το μεσημεριανό τους στο σχολείο. Πρέπει όμως, όπως είπε και η κυρία Νησίρα, να αισθάνονται και αισθάνονται και εκείνοι τυχεροί που έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό το κατάλληλο και βρίσκουν ανταπόκριση, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια ευτυχή συγκυρία που έχουμε και τον Σταμάτη Διευθυντή, και βέβαια τώρα με την επίσκεψη των καλλιτεχνών της ομάδας του κυρίου Κοντοσφύρη, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσους συντονίστηκαν, δούλεψαν, συμμετείχαν με κάθε δυνατό τρόπο. Τους χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μας. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ και εγώ που... Και ανυπομονούμε για τα επόμενα. Ναι, σας ευχαριστώ και εγώ που συμμετείχατε στην σημερινή εκπομπή Διάλογοι. Η ελπίδα της χώρας είναι τα παιδιά, άρα το να επενδύουμε σε αυτά είναι πραγματικά πλούτος. Φίλες και φίλοι, με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πολλά πράγματα... τουλάχιστον εγώ είχα να ρωτήσω, αλλά δεν γίνεται. Ίσως θα πρέπει να αφιερώσουμε και άλλη εκπομπή για το συγκεκριμένο σχολείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ως την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 1 με 2 το μεσημέρι, με τον Αντώνη Βαμιεδάκη, στο στούντιο Ρέθυμνο 980.